Επιστρέφουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλησπερίσουμε αμέσως εδώ στο στούντιο κοντά μας ζωντανά τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μεραιμένης, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Είναι πάρα πολλά και σοβαρά τα θέματα που θα συζητήσουμε στη σημερινή μας ατζέντα στην εκπομπή. Θέλω όμως να ξεκινήσω με το πολύ δυσάρεστο της μετατροπής, της απόφασης για μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφιάς από την γειτονική μας Τουρκία. Μία απόφαση που καταδικάστηκε ούτως ή άλλως διεθνώς σε πρώτη φάση, κύριε Ζογλού. Δεν ξέρω τι πραγματικά, σε τι βαθμό θα πρέπει να φτάσει η διεθνής κατακραυγή για να αρθεί ως απόφαση και ποιες είναι οι δυνατότητες της αυτοδιοίκησης να διαμαρτυρηθεί και να υψώσει τους τόνους κατά αυτής. Χθες το Δημοτικό μας Συμβούλιο, με δική μου εισήγηση, πήρε απόφαση καταδίκης της μονομερούς απαράδεκτης ενέργειας του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, του κ. Ερντογάν, που κατ' υπαγόρευση εφάρμοσε μία απόφαση εκδοθήσα του Τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδος, απευθυνόμενη και στους Δήμους της Τουρκίας, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και όλοι οι μεγάλοι Δήμοι, Σμύρνη και οι παραλιακοί, που έχουν τον περισσότερο πληθυσμό, είναι κατά το Ερντογάν. Πρέπει επίσης μέσα από την Ένωση Περιφερειών Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι πρόεδρος ο κύριος Τζιτζικώστας, και εκεί απευθυνθήκαμε. Και ο ίδιος φυσικά αναπτύσσει τις σχετικές πρωτοβουλίες. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εξέδωσε μία ανακοίνωση καταρχήν, θα το συζητήσουμε διεξοδικότερα το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, θεωρώ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως ασκείται από την ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, πρέπει να ζητήσει, αυτό ζητάμε κι εμείς, και να αξιώσει όχι μόνο την ρηματική, κατηγορηματική ανακοίνωση της καταδίκης της ενέργειας αυτής του Τούρκου Προέδρου, αλλά ταυτόχρονα να επιβληθούν στην Τουρκία και κυρώσεις. Γιατί το λέω αυτό πλέον? Διότι μόνον οι λεκτικές διατυπώσεις δεν συγκινούν καν καθόλου ούτε την Τουρκία ούτε τον Τούρκο Πρόεδρο. Διαχρονικά αυτό αποδείχθηκε. Είναι ακραίος, είναι επιθετικός, εξάγει την κρίση την οποία έχει στο εσωτερικό της χώρας του και την πολιτική κρίση η οποία υποβόσκει στην Τουρκία, προκειμένου κατά αυτόν τον τρόπο να συγκινεί τα στήφη πέρα και μακριά από τα παράλια, τις ορεινές περιοχές της Τουρκίας. Από εκεί θα βάλουν και λεωφορεία, θα πλώσουν και τα χαλιά στην Αγία Σοφία, προκειμένου να έρχεται ο κόσμος αυτός που φανατίζεται πιο εύκολα για διάφορες προσευχές. Τώρα, η Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί σε συγκεκριμένα κατά το διεθνές δίκαιο πολιτικά, σοβαρά, νομικά κείμενα, όπως είναι η διακήρυξη ιδρυτική του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 24ης Οκτωβρίου του 1945, οι συστάσεις της UNESCO σε σχέση με την υποχρέωση προστασίας των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, η ιδρυτική διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναφέρεται ρητά η ανάγκη της αποφυγής χρήσης ιστορικών μνημείων με συμβολικό χαρακτήρα για πολιτικούς σκοπούς και επιδιώξεις. Οι καταστατικές αρχές του οργανισμού της Συμμαχίας των Πολιτισμών, που είναι κάτι στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που υπογράφηκε στο Παρίσι το 1972. Η Διακήρυξη του Άμστερνταμ 21-25 Οκτωβρίου του 1975. Η Σύμβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης, που υπογράφηκε στη Γρανάδα το 1985. Και το Θεσμικό Πλαίσιο Αναλόγων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, όπως του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χωρών. Δεν επικαλούμε την ιστορία, δεν επικαλούμε το γεγονός ότι την έκτισε ο αυτοκράτορας ο Χριστιανός, ο Ιουστινιανός, αφιερώθηκε στη σοφία του Χριστού, του Θεού της πίστης, της δικής μας δηλαδή της Ορθόδοξης, γιατί θα μπορούν να πούν και αυτοί για κάποιους αιώνες λειτουργήσε και ως τέμενος. Ωστόσο, το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ
για να εξευμενήσει τις τότε μεγάλες δυνάμεις, έκανε αυτό το άνοιγμα, για όσους γνωρίζουν ιστορία και όσους έχουν μελετήσει την εποχή εκείνη, προκειμένου να μην λειτουργεί ως τζαμί, αλλά να λειτουργεί ως μουσείο, το οποίο το επισκέπτονται άπαντες, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων. Αποτελεί η μετατροπή του σε τζαμί δήλωση της ιστορίας. Είναι σύμβολο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά ταυτόχρονα για μας τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά μας. Ακούστηκαν και πολλές προτάσεις ή τουλάχιστον στα social media έγιναν πολλά σχόλια, κύριε Κυρίζογλου, όσον αφορά το σπίτι του Κεμάλ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά μια ανταπάντηση με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από την πλευρά της ελληνικής ηγεσίας. Αυτά όλα θα ήταν... Δεν συμφωνώ με αυτά. Είναι λάθος. Είναι λάθος να γίνεσαι σαν αυτόν. Να μετατραπούμε δηλαδή, να γίνουμε οι ίδιοι σαν αυτούς. Όχι. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς τους φανατικούς Ισλαμιστές. Εμείς αγαπάμε την πατρίδα μας, έχουμε ιστορία ως ελληνικό έθνος, αξιώνουμε το σεβασμό των δικών μας θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά δεν ανταδικούμε. Αδικούν αυτοί, δεν αδικούμε εμείς επειδή αδίκησαν αυτοί. Δεν πρέπει ούτε να αδικείς, ούτε να ανταδικείς. Είναι λάθος αυτό. Δεν θα γίνουμε σαν αυτούς. Αυτό τα λέει όλα. Εμείς θα σεβαστούμε και την πολιτιστική κληρονομιά η οποία υπάρχει στην πατρίδα μας, έστω αν ήρθαν εδώ ως κατακτητές. Και όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να αναφερθώ και σε πολλά μνημεία της Θεσσαλονίκης που υπάρχουν, το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε πολλά χρήματα προκειμένου αυτά να διατηρηθούν και να συντηρηθούν. Αλλά και σε πολλές πόλεις της πατρίδας μας, της Ελλάδας, σε πολλές πόλεις. Ωστόσο, ο Ερντογάν εκδηλώνει μία υψηλού συμβολισμού επιθετική ενέργεια αυτή τη στιγμή, έτσι την εκλαμβάνω εγώ, και θα πρέπει να γνωρίζει η ελληνική πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Και συμπεριλαμβάνω όλα τα κόμματα, πολιτικός κόσμος, ότι ο Ερντογάν δεν θα διστάσει να προχωρήσει και σε επεισόδιο. Γιατί ο απότερος στόχος και σκοπός του μέσω αυτών των ενεργειών, των προκλητικών, είναι αφενός μεν να φανατίσει το εσωτερικό το ακροατήριο και να πετύχει κάποιους στόχους πολιτικούς προς όφελος δικό του, αλλά από την άλλη μεριά επιδιώκει να βάλει στο τραπέζι όλες τις χώρες και την Ελλάδα και την Κύπρο που δεν κάθονται και άλλες στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να γίνει συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, του φυσικού αερίου σε όλη τη Μεσόγειο. Θέλει να παίξει έναν επικυρίαρχο ρόλο. Ταυτόχρονα δηλαδή υπηρετεί δύο στόχους. Τι πρέπει τώρα να κάνει η Ελλάδα και τι πρέπει να κάνει η Δύση? Πρέπει να βάλει ένα φρένο σε αυτήν και την φραστική επιθετικότητά του, αλλά και στις άλλες επιδιώξεις του. Πρέπει να πάρει ένα μάθημα. Πρέπει να υποστεί κάποιες κυρώσεις, διότι με τις γλυκανάλατες ανακοινώσεις της Ρωσίας, της Αγγλίας, μόνο η Γαλλία ρητά και κατηγορηματικά πήρε θέση επί του θέματος αυτού και δείχνει να έχει αντιληφθεί περί τίνους πρόκειται και τι μέλη γενέστε σήμερα που είναι εθνική εορτή της Γαλλίας ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν. Θα πρέπει και οι άλλοι ηγέτες να σταματήσουν αυτήν την επιθετικότητα, την βουλημία σε όλους τους τομείς της Τουρκίας. Πριν είναι αργά. Ευαισθητοποιημένη η Γαλλία ούτως ή άλλως στα διεθνή μνημεία, στα διεθνώς αναγνωρισμένα ιστορικά μνημεία, πολύ περισσότερο. Σχετικά απογοητευτική στον αντίποδα βέβαια η στάση της Ρωσίας, κύριε Ζωγλου. Μιας ορθόδοξης χριστιανικής χώρας. Μάλλον θα περιμέναμε κάτι πιο έντονο, κάτι διαφορετικό. Το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, γιατί και στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει έντονη ανησυχία όσον αφορά τον κορονοϊό. COVID-19 και πανδημία, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δεύτερο κρούσμα, παρά το ότι διανύουμε καλοκαιρινούς μήνες, είχαν προειδοποιήσει οι επιστήμονες ότι η ζέστη δεν αλλάζει και πολλά στη μεταδοτικότητα αν δημιουργηθούν εστίες. Και τώρα βλέπουμε στον Προμαχώνα, μάλιστα σήμερα διαβάσαμε, κύριε Κυρίζογλου, ότι στον Προμαχώνα στείνονται και πολύ έξυπνες εντός εισαγωγικών επιχειρήσεις με πλαστά πιστοποιητικά αρνητικών τεστ.
Το είδαμε και αυτό που πουλούνται, διατίθενται για 40 και 50 ευρώ προκειμένου να μπουν στα σύνορα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα φαινόμενα. Το χρήμα και η βλακεία πάνε μαζί. Πάνε και προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε κρούσματα, επισκέπτες στη Χαλκιδική εμφανίζουν κρούσματα, παιδιά σε κατασκηνώσεις. Πώς εκτιμάτε εσείς όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε. Τα πάντα δεν είναι χρήματα και οικονομία. Προέχει η προστασία της δημόσιας υγείας, της ζωής, στο σύστημα το δικαιικό, στον δικό μας πολιτισμό, η ανθρώπινη ζωή ως ένομο αγαθό, προστατευταίο, πρέπει να είναι και είναι ψηλά, πάνω απ' όλα τα άλλα. Ένα. Δεύτερο. Δεν μας ζητάει η πολιτεία δά και να βγαίνουμε και να σκάβουμε όλη μέρα. Ούτε ζητάει από εσάς να απλώσετε το χέρι και να δώσετε 100 μπουκάλια αίμα. Λέω ακραία παραδείγματα. Μας λέει τι να προσέχουμε. Να πλένουμε καλά τα χέρια μας, να φροντίζουμε να φοράμε μάσκα εκεί που πρέπει να φοράμε και να παίρνουμε μέτρα και να κάνουμε υπομονή. Διότι διαφορετικά θα υποστούμε ότι υπέστη και υφίσταται η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία, η Αγγλία, η Σουηδία, η Αμερική, η Βραζιλία. Μερικοί, ανοήτως, όταν συνομιλεί κανείς, πρόκειται για μεγάλη ανοησία, συγχωρέστε μου για την ακρότητα με την οποία τοποθετούμε, αλλά τι να κάνω, η βλακεία είναι ανίκητη. Και σε μένα τα λένε. Άλλοι, αυτά είναι φτιαχτά όλα. Μιλάτε για τα σενάρια συνωμοσίας. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτε. Δηλαδή, ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας μοιραίος πρόεδρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και προσωπικά μου είναι και αντιπαθής, σας το λέω στα ίσα, εφεύρε τον κορονοϊό, σκάβει στα πάρκα με τις μπουλντόζες και ανοίγει τάφους για να χάσει τις εκλογές. Δεν έχει λογική αυτό. Και συμβαίνει το ίδιο σε όλες τις χώρες του κόσμου, τις μεγάλες. Τώρα έχει αρχίσει να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα σε μια χώρα που είναι πολύ πάνω από ένα δισεκατομμύριο ο πληθυσμός της, στις Ινδίες. Φαντάζεστε τι θα γίνει? Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει κλειστά σύνορα. Έρχεται ο πληθυσμός μας σε επαφή και σε επικοινωνία και με τους τουρίστες, αλλά και με Έλληνες πολίτες οι οποίοι ζουν σε χώρες όπου λόγω της πανδημίας είχαμε πολλά κρούσματα και πολλά θύματα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να τηρήσει τα μέτρα προστασίας. Θα πρέπει να πάρει μέτρα. Εμείς τώρα, ας πούμε, όπως καταφέραμε οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, στο μέγιστο μπορώ να πω, στο δικό μας Δήμο 100%, και προστατεύσαμε τον πληθυσμό παίρνοντας μέτρα και με τις απολυμάνσεις στα σχολεία, στα δημοτικά κτίρια, στα ΚΕΠ που εξυπηρετούνται οι πολίτες, με απολυμάνσεις στις στάσεις λεωφορείων, στα παγκάκια, στις πλατείες, στις οδούς, σχολαστικά, στους κάδους πολλές φορές, και με τις συστάσεις οι οποίες έγιναν καταφέραμε, αφού κλείσαμε, γιατί εμείς έχουμε και το Δενδροπόταμο όπου υπάρχει οικισμός Ρωμά, και δεν είχαμε κανένα κρούσμα, ενώ σε άλλους οικισμούς Ρωμά, σε άλλες περιοχές όπως είναι η Ξάνθη και η Λάρισα, είχαμε. Κλείσαμε, πριν κλείσει η Ελλάδα, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία. Γιατί? Για να προλάβουμε πράγματα και καταστάσεις. Και τα καταφέραμε. Επειδή μία δασκάλα στο Δενδροπόταμο βρέθηκε ότι είναι συμπτωματική και είχε κολλήσει από το κρούσμα νούμερο 1 που είχε πάει στο Μιλάνο. Και ήταν σε τμήμα ένταξης, με παιδιά τα οποία στο τμήμα ένταξης είσαι ανάσα με τα παιδιά, τα ακουμπάς, τα πιάνεις, τα βοηθάς, τα υποστηρίζεις. Και ευτυχώς δεν επεκτάθηκε καθόλου. Επίσης, 14 παιδιά από ένα ΕΠΑΛ του Δήμου Αμπελοκήπων είχαν πάει στο Μιλάνο. Με κατεύθυνση υγείας και είχαν επισκεφθεί και νοσοκομεία στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και της ενημέρωσης την οποία κάνουν. Πού? Στο Μιλάνο, που δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα τις ημέρες εκείνες. Γύρισαν πίσω τα παιδιά. Το Υπουργείο μου έλεγε να πάνε στο σχολείο. Εγώ έλεγα δεν πάνε σχολείο. Όχι να πάνε, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πριν κλείσουν τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Εγώ όμως, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός διευθυντής του ΕΠΑΛ, σε συνεργασία και με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον περιφερειακό διευθυντή, με δική μου πρωτοβουλία όμως, είπαμε δεν θα πάτε. Θα πάτε στα σπίτια σας και θα περιμένετε 14 μέρες. Φαντάζεστε ένα παιδί το οποίο
έχει νοσήσει, έχει τον κορονοϊό, αλλά δεν εμφανίζει συμπτώματα και μεταδίδει. Τι θα γινόταν στα σχολεία αν δεν παίρναμε αυτή τη σοβαρή και υπεύθυνη απόφαση να διοικείς? Ναι, εντάξει. Διοικούν όλοι όταν δεν υπάρχουν προβλήματα. Σκοπός είναι να διοικείς και να διαχειρίζεσαι κρίσεις, όπως είναι το θέμα του κορονοϊού. Κάνεις το σταυρό σου, παίρνεις τα μέτρα και βαστάς και προχωράς. Όπως είναι οι μεγάλες νεροποντές, οι μεγάλες και βαριές, η μεγάλη παγετή και οι χιονοπτώσεις, όπως ήταν η βόμβα που διαχειριστήκαμε και την οποία βγάλαμε από τη γη. Ναι. Και κενώσαμε τις περιοχές και μας έβριζαν μερικοί και λέγανε γιατί λέει μας βγάζετε από τα σπίτια μας, διότι αν εκραγεί η βόμβα θα έχουμε θέματα. Μετά το πέρας αυτής της επιχείρησης που είχε αίσιο τέλος, ξέρετε τι μου λέγανε? Δήμαρχε, λέει, δεν μας είπες αλήθεια, δεν εξεράγει η βόμβα. Μας σκοπός ήταν να φύγεις από το σπίτι σου, να γίνει η απενεργοποίηση της συγκεκριμένης βόμβας και να μην χρειαστεί να έχουμε ζητήματα και προβλήματα. Σήμερα όμως, κύριε Κυρίζογλου, χάνονται πάρα πολλά εκατομμύρια. Διαβάζουμε ότι 50 εκατομμύρια ευρώ είναι η απώλεια για τους ξενοδόχους στο πρώτο εξάμηνο. Αντιμετωπίζεται υγειονομικά η κρίση σε σωστές βάσεις από την κυβέρνηση, από εσάς την αυτοδιοίκηση? Βέβαια, οικονομικά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς. Υπάρχουν όμως τεράστιες απώλειες. Ναι, τα μέτρα τα παίρνουμε. Τους τουρίστες τους θέλουμε όμως τελικά, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Κοιτάξτε. Σίγουρα η περίοδος στην οποία διανύουμε δεν είναι περίοδος παχαίων αγελάδων. Σίγουρα δεν είναι η περσινή χρονιά ή η προπέρσινη. Σίγουρα δεν είναι η χρονιά που θα θέλαμε. Ωστόσο όμως, ό,τι αφορά τους Δήμους, οι Δήμοι και μειώνουν τα ενοίκια 40% σε όσα ακίνητα είναι δικά τους και είναι μισθωμένα σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις, είτε υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέρειες το ένα το άλλο, είτε πρόκειται για χωράφια, είτε πρόκειται για άλλα ακίνητα ή καταστήματα. Δεύτερον, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν πήραμε τέλη όταν ήταν κλειστά χρήσης πεζοδρομίων. Όμως η μεγαλύτερη ανάσα θα έρθει εάν στηριχθεί και υποστηριχθεί κεντρικά από το κεντρικό κράτος η επιχειρηματικότητα, με πιο γενναίες παροχές. Μέχρι ποιο σημείο όμως μπορεί ένα κράτος, για να μην είμαστε και λαϊκιστές, να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τους αυτοαπασχολούμενους, έτσι ώστε να μην έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας και να μην έχουμε τεράστια αύξηση της ανεργίας? Όταν είμαστε μια χώρα που λέμε ότι βγήκαμε από μνημόνιο, αλλά το μεσοπρόθεσμο ισχύει μέχρι το 2023 και μέχρι το 2060 είμαστε σε μια κατάσταση, επιτρέψτε μου την έκφραση, ρελαντή, ρυθμισμένη, πως πρέπει να βαδίσουμε. Αυτές είναι αλήθειες όλες. Κάποιες χαλαρότητες όμως υπήρξαν λόγω κορονοϊού και δεν ξέρουμε αν το Ταμείο Ανάκαμψης θα καταφέρει να καλύψει όλες αυτές τις απώλειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πολύ ορθά αποφάσισε να δώσει 750 δις στα κράτη-μέλη καταρχήν, και έγινε δεκτή η εισήγηση της Γερμανίας. Να δούμε όμως ως το τέλος το ποσό αυτό, αν θα είναι το οριστικό, γιατί πρέπει να εγκριθεί και από τα επιμέρους κοινοβούλια των κρατών αυτή η απόφαση. Και το λέω αυτό διότι από εκεί θα πάρει μια μεγάλη και σοβαρή ανάσα πάνω από 30 δις η πατρίδα μας η Ελλάδα. Έτσι θα μπορέσει να υποστηριχθεί, να βοηθηθεί η εθνική οικονομία. Εσείς το φθινόπωρο πώς το βλέπετε, κύριε Κυριζόγλου? Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, διότι όταν βλέπω να γίνονται άλλο τι θέλω, και εγώ θέλω να πάω σε ένα πανηγύρι, και εγώ θέλω να γλεντήσω, να χορέψω, να φάω και τα σουμπλάκια μου εκεί, να περάσω καλά, όπως είχα συνηθίσει, σε αυτή τη λατρεμένη χώρα που λέγεται Ελλάδα, με τα ωραία πανηγύρια, τα ωραία κλαμπς, τα ωραία κέντρα διασκέδασης κτλ. Άλλο τι θέλω, άλλο τι πρέπει να κάνω και τι μπορώ να κάνω όμως, προκειμένου να προστατεύσω και τη δική μου υγεία και την υγεία του διπλανού. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Και εγώ λαχταρώ και θέλω. Φυσιολογικοί, κανονικοί άνθρωποι είμαστε. Όμως, με αυτά που βλέπω στη Μύκονο και σε πολλά κλαμπ στα νησιά, όπου συμφύρονται και διαπλέκονται μεταξύ τους και Έλληνες και ξένοι, τουρίστες, όταν βλέπω αυτό το φαινόμενο το οποίο επικρατεί στα πανηγύρια, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς μέτρα. Όταν βλέπω επίσης, όχι σε όλες, αλλά σε πάρα πολλές λαϊκές αγορές,
του Σαββάτου στην Ξηροκρίνη ή στη Βούλγαρη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εγώ αρμοδιότητα, ούτε η αυτοδιοίκηση. Αυτές είναι υπόθεση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγώνων. Να παρατηρείτε το φαινόμενο πατής με πατώσει. Αντιλαμβάνεστε, και μπορώ να αναφέρω κι άλλα πολλά παραδείγματα, πολλά. Βλέπω και τα εισαγόμενα κρούσματα που έρχονται απ' έξω, από περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός κρούσματων και λόγω του τουρισμού έρχονται, αν δεν πάρουμε έγκαιρα μέτρα ο καθένας από εμάς ατομικά να αυτοπεριοριστεί και να αυτοπροστατευτεί, αλλά και συλλογικά ως κράτος, φοβούμαι ότι θα έχουμε θέματα με τη λειτουργία των σχολείων ενδεχομένως, θα έχουμε και άλλα ζητήματα, αυτά που ζήσαμε. Απεύχομαι, δεν θέλω, αλλά φοβούμαι ότι μπορεί να συμβούν. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε στο επόμενο μέρος. Έχουμε πολλά να πούμε τώρα, επιμέρους ζητήματα πέρα από τον κορονοϊό. Τρέχουν φυσικά όλα τα άλλα θέματα για τους Δήμους και την περιοχή μας. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι.